Ο Δήμος Καβάλας ως επικεφαλής εταίρος κοινωνικής σύμπραξης συμπράττοντας για όλους την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσους στο πλαίσιο δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος επισυντιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους γνωστοποιεί πως ωφελούμενοι των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν καθοριστεί με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει αντιφορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος 3.000 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 4.500 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500 για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Για το λόγο αυτόν και για να γνωστοποιηθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συμμετέχει κάποιος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπράττοντας για όλους, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας όλοι οι εταίροι της κοινωνικής σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Θάσους του προγράμματος συμπράττοντας. Όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε περίπου στις αρχές του έτους με την συνεργασία και τη συμμετοχή όλων όσων παρευρίσκονται εδώ, προκειμένου να καταφτάσουμε στη σημερινή μέρα, όπου μπορούμε να πούμε ότι οι ενδυνάμει ωφελούμενοι μπορούν να έρχονται στους χώρους όπου έχουμε στήσει και στο Δήμο Καβάλας και στη Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους. Δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα, απλά θα πω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να καταθέσει κάποιος αίτηση, είτε μόνος του με τους κωδικούς του TaxisNet, είτε προσέλθει στους δικούς μας χώρους, πρέπει να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το 2015. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο το οποίο έχει καθοριστεί από το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, τα οικονομικά κριτήρια δεν είναι και πάρα πολύ υψηλά, τα οποία και πάλι έχουν καθοριστεί με υπουργική απόφαση. Είναι 3.000 ευρώ ετησίως για το μεμονωμένο άτομο, 4.500 για το ζευγάρι, το οποίο έχει κάποιες προσαυξήσεις. Για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, εντός παρενθέσεως ΤΕΒΑ ΦΕΔ, τι περιλαμβάνει? Πρώτον, τρόφιμα μακράς διαρκείας και φρέσκα, καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη. Για το είδος τους θα σας μιλήσει μετά η κοινωνική λειτουργός, η κυρία Πεξαρά. Βασικές υλικές στερήσεις, ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες, κυρίως αστέγους, είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη, βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ. Τρίτον, συνοδευτικά μέτρα, όπως υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, όλοι χρειαζόμαστε, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας ή και σε μονήρια άτομα. Διατροφικές συμβουλές, συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών, παραδείγματος χάρη πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ, κοινωνικά φροντιστήρια, υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά, εκδρομές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές, παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση. Ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένος, χαρούμενος θα έλεγα, αν σήμερα παρουσιάζαμε ένα πρόγραμμα που είχε να κάνει με την ανάπτυξη, με τις θέσεις εργασίας, με την ανάκαμψη της χώρας και της κοινωνίας και όχι με την αντιμετώπιση της φτώχειας και όχι με την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης. Όμως, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος γιατί ακόμη μια φορά η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, αποδεικνύεται ότι είναι ο πιο κοντινός θεσμός στον Δημότη. Καλά θα ήταν να μην υπάρχουν τέτοια προγράμματα, αλλά παρόλα αυτά η Δήμη είναι αυτή που πραγματικά είναι κοντά στον συμπολίτη. Την κοινωνική πολιτική πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι, την ασκούν οι Δήμοι πια εδώ και χρόνια, μπορώ να πω. Ήδη εμείς, πέρα από αυτό το πρόγραμμα, σαν Δήμος Νέστου, υπάρχει αυτό το νομικό πρόσωπο της ευνεστίας, όπου πραγματικά
είχαμε την ευκαιρία σαν νέα διοίκηση να δώσουμε σε πολλούς συμπολίτες μας και τρόφιμα και διάφορες άλλες παροχές. Ενισχύουμε ένα τραπέζι της αγάπης εκεί που υπάρχει στο Δήμο μας σε συνεργασία με την Εκκλησία. Υποστηρίζουμε τα καπί μας, υποστηρίζουμε τους παιδικούς σταθμούς. Πώς όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει και την περιοχή μας ιδιαίτερα? Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η συνεργασία θα είναι αγαστή με όλους τους Δήμους, αλλά πολύ περισσότερο και με τους υπόλοιπους φορείς που βλέπω ότι είναι εδώ. Πάντα το έλεγα και θα το πω ακόμη μία φορά, ότι η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία είναι αυτή που πραγματικά θα μας βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η Εκκλησία, το έλεγα και θα το πω για μια ακόμη φορά, στα δύσκολα είναι πάντα μπροστά. Πιστεύω ότι με την συνεργασία που θα έχουμε εμείς και ως Δήμοι αλλά και οι υπόλοιποι φορείς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πιστεύω ότι και ο κάθε Δήμος χωριστά κάνει την προσπάθεια που μπορεί από μόνος του, έτσι και εμείς ως Δήμος Παγκαίου έχουμε οργανωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό ώστε με την έναρξη του προγράμματος να μπορεί να υλοποιηθεί κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο.